Δεσποινής Παπαδάκη. Ελάτε, κατεβείτε. Αργήσαμε. Θα χάσουμε την πρεμιέρα. Ήθελα να ξέρω τι κάνει τόσες ώρες εκεί πάνω. Πιστολάκι. Είναι μια απορία που την έχω χρόνια. Γιατί οι γυναίκες χρειάζονται μία ώρα για να κάνουν αυτό που όλοι κάνουμε σε πέντε λεπτά. Μη σου πω και λιγότερο. Κάτι ακούγεται. Κατεβαίνει. Πρόσεξε. Όταν σε ρωτήσει πώς σας φαίνομαι, θα πεις συγκλονιστική. Άσε με και εσύ, Λιγερίση. Άσε με και εσύ. Έτοιμη κι εγώ. Πώς σας φαίνομαι. Υπέροχη. Έλα, πάμε, πάμε. Τι, μόνο υπέροχη. Απαπαπα, πάω να αλλάξω. Τι σου είπα να πεις. Τι σου είπα να πεις. Όχι, 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 σταθείτε. Ήθελα να πω συγκλονιστική. Γιατί δεν είπα συγκλονιστική, ρε μπαμπά. Έλατε, γιατί δεν είπα. Γιατί δεν είπα. Γιατί. Ανεπίδεκτος μαθήσεως. Ρε μπαμπά, τόσο καιρό είναι εδώ η Μέρη. Πότε επιτέλους θα τη μάθεις. Μήπως το φόρεμα αυτό με κοντένει. Όχι, όχι. Τα μαλλιά μου σας αρέσουν έτσι. Ναι, ναι. Μήπως η γόβα αυτή με παχαίνει. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Άρη μου, πρέπει να μάθεις πώς μιλάνε σε μία γυναίκα. Μέρη, θα χάσετε τη δεξίωση. Έτοιμη με καλέ, πάμε, πάμε. Πώς σας φαίνομαι. Συγκλονιστική. Μωρέ, να σας πω. Μήπως, λέω τώρα, μήπως αυτό το φόρεμα. Όχι. Σας αρέσουν τα μαλλιά μου έτσι. Ναι. Ωραία. Να αλλάξω τσάντα και φύγαμε. Όχι, 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 Δεσποινής Παπαδάκη. Κανείς δεν πρόκειται να προσέξει την τσάντα σας. Πάμε, σας παρακαλώ, θα αργήσουμε. Κανείς δεν πρόκειται να προσέξει την τσάντα μου. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη προσβολή. Εννοούσα ότι είσαστε τόσο εκθαμβωτικοί που η τσάντα είναι μια απλή λεπτομέρεια, χωρίς καμία σημασία. Πάμε, σας παρακαλώ, έχουμε αργήσει. Γιατί με αγχώνετε άδικα, αφού κάθε φορά μου λέτε ψέματα ότι κάτι αρχίζει νωρίτερα. Δυστυχώς, αυτή τη φορά έκανα την βλακεία και σας είπα την αλήθεια. Γιατί, εγώ είχα απολογήσει αυτή την επιπλέον ώρα. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε στο αυτοκίνητο εσείς για να μας περιμένετε εκεί. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Επειδή εσύ μέχρι να βρεις τσάντα θα κάνεις κανένα 2 ώρο, φεύγουμε εμείς και θα στείλω ταξί να σας πάρει μετά. Αχ, ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Γιατί δεν είναι σωστό να στήσουμε το σάκι. Όταν λες σάκι, εννοείς το σάκι, τον ένα και μοναδικό. Ναι, έχουμε ραντεβού έξω από το θέατρο. Ψέματα λες. Θέλεις να το ρισκάρεις. Δεν μας περιμένει κανένας Σάκης. Την πάτησες. Σαν πολύ τον έξυπνο να μας κάνεις. Έλα, έλα, πάμε, θα αργήσουμε. Η Εβίτα που είναι. Στο αυτοκίνητο μας περιμένει. Είσαι σίγουρος. Έλα τώρα, δεν πιάνω αυτά κόλπα σε μένα. Πάμε, σφίλε. Με ξεχάσατε. Ηρέμησε. Α, Παναγία μου! Τι είναι πάλι? Ο φωτορεπόρτερ που έδειρε ο Καρβέλας. Καλέ, ο δίος της Ορδούλας. Α, η ξαδέλφη της Καλομήρας. Τελικά είναι η πιο διάσημη της show business. Μέρη, είναι εδώ ο Ντέμις Νικολαίδης. Τι? Και η Βανδύ. Όχι. Και η Μπέμπα. Και η Μπέμπα, τι θα κάνω. Έχω μόνο μία στάση. Εβιτά. Κάνω ό,τι λιποθυμάς και εσύ, Ναταλία μου, μόλις μαζευτούν όλοι, τράβα τους. Τα βλέπεις. Άμα δεν σε τράβαγα να φύγω από το σπίτι, θα τα έκανες όλα αυτά. Θα ψάχνεις ακόμα για την τσάντα σου. Εντάξει, αφού το ξέρεις, νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν είμαι ανάμεσα σε διάσημους. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να φέρεις λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί, τι έκανα, μια χαρά Αχ, Χριστέ μου, ο Παπακαλιάτης, Χριστόφορε! Δε χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές. Έλα, σταμάτα, όλοι μας κοιτάνε. Κύριε Πακόπουλε, μπορώ να σας βγάλω μια φωτογραφία με τη σύνοδό σας?
Δεν το πιστεύω. Έχεις και συνοδό, δεν τρέπες. Καλέ, τι λέω. Πες ναι, πες ναι. Ωραία. Μου θυμίζετε, σας παρακαλώ, το ονοματάκι σας. Αντωνέλα. Ιταλίδα. Oui. Μιλάτε ελληνικά. Λίγο. Αντωνέλα, ποιος σχεδίασε το φόρεμά σας? Ένα καινούργιο σχεδιαστή. Πώς τον λέμε? Καρμπονάρο. Έλα, έλα, δεν πάμε μέσα σιγά σιγά. Αντωνέλα. Μομέντο. Ακάλυτο. Ελπίζω να έχει μεγάλη επιτυχία το φιλανθρωπικό γκαλά. Είναι για ιερόσκοπο. Για θύμισέ μου, για ποιον ακριβώς σκοπό γίνεται? Δεν ξέρω. Για κάποια ασθένεια, φαντάζομαι. Έχεις δει πιο φιλάνθρωπο. Και ποια ακριβώς θα είναι η συμμετοχή μας? Το πρώτο μέρος θα έχει ομιλίες. Μετά το διάλειμμα θα παρουσιάσουμε μια σκηνή από τη μικρή μας πόλη σε δική μας παραγωγή. Δική σου, θέλω να πω. Και προλαβαίνουμε να ετοιμάσουμε κάτι τέτοιο. Βρε κουντό, γιατί είμαι εγώ εδώ? Μη μου τα ανοίγεις το ρημάδι, μη μου τα ανοίγεις. Παπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν ήξερες ότι η Μέρη θα σε σκότωνε για κάτι που έκανες, θα της έλεγες την αλήθεια ή θα της την έκρυβες? Αδελία μου, πόσες φορές σου έχω πει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε ευθέως τα προβλήματά μας? Εκατομμύρια φορές. Το θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα. Έτσι, μπράβο. Και στο κάτω-κάτω, τι μπορεί να έχεις κάνει εσύ στη Μέρη? Όχι εγώ, εσύ. Εγώ. Διονύση, θα λείψω για μερικά χρόνια στην Αλάσκα. Και θα φάω εγώ την πόρα. Τι έχει συμβεί? Το περιοδικό έχει φωτογραφία της Μέρης από την πρεμιέρα. Και πού είναι το κακό? Θα κάνει τούμπες από τη χαρά της. Δεν έχει βγει καλή στη φωτογραφία? Βγήκε με κλειστά τα μάτια? Την πήρε ο φακός από χαμηλά? Όχι, αυτό της άρεσε. Δείτε μόνοι σας. Την έχουν ως την πιο κακοντυμένη του μήνα. Αχού! Κακό που βρήκε το σπιτικό μας! Σε παρακαλώ, κι εγώ τι σχέση έχω με αυτό το πράγμα? Διάβασε τι γράφει. Ποιος την άφησε να βγει έξω με αυτήν την τζάντα? Θυμήθηκα την ασθένεια. Άσθημα. Διονύση, εξαφάνισε αμέσως αυτό το σκουπίδι. Άκουσες τι είπε. Χάσου. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Είδε κανείς το περιοδικό μου, εδώ πάνω το είχα. Εγώ όχι, το είδε κανένας άλλος? Εγώ, ούτε εγώ. Εγώ δούλευα. Παιδιά. Όταν λέμε περιοδικό, τι εννοούμε? Αυτό ψάχνεις, κουκλίτσα μου? Αχ, ναι. Με έχει μέσα φωτογραφία. Δεν ξέρω, γλυκούλα μου. Σελίδα 63. Πάρ' το και δρόμο. Τι έγινε, παιδιά? Γιατί δεν θέλετε να δω το περιοδικό? Κοίτα, η φωτογραφία είναι λίγο θολή. Α, δεν με πειράζει. Το θολό σου κόβει χρόνια. Δώσ' το μου. Ξέχνα το. Και τώρα νομίζεις ότι αυτό θα με εμποδίσει? Τι σελίδα είπαμε? 63, χαρά μου. 63. Wow. Δεν το πιστεύω. Ολόκληρη σελίδα μου αφιερώσανε. Πάω να πάρω τηλέφωνο την γωγό. Βγείτε έξω όλοι αμέσως! Πού πας, ρε Καραμήτρο? Έλεγα να το κουβεντιάσουμε μετά, αφού ηρεμήσεις και λιγάκι. Μην ανησυχείς. Το μαρτύριο θα είναι αργό και επώδυνο. Τι πας να κάνεις? Μην μιλάς. Κοίτα, πολιτισμένοι άνθρωποι... Μη μιλάς, είπα! Έλα, Μανουλά. Εγώ είμαι. Είμαι εδώ με τον κύριο Μπακόπουλο και θέλει να μάθει με όλες τις λεπτομέρειες για τη λιποαναρρόφηση που έκανες. Ναι, Μανουλά, με όλες τις λεπτομέρειες. Γεια σας, κυρία Πολέτα, τι κάνετε? Καλημέρα. Τι διαβάζεις? Κάτι σχετικό με τη δουλειά μου. Μέρη, ξέρεις το νταντά που λέει στον τίτλο του βιβλίου με την νταντά των παιδιών? Καμία σχέση. Ναι, πες με εκτός από κακοντυμένη και αμόρφωτη. Κατάλαβα. Είσαι ακόμη νευριασμένη μαζί μου, ε? Σιγά! Δεν έχω καμία όρεξη να είμαι νευριασμένη μαζί σου. Λοιπόν, εντάξει. Ξέρω πώς θα σου περάσουν τα νεύρα. Λοιπόν, ένα έχω να σου πω. Είμαι έτοιμος. Πάμε να το κάνουμε. Δεν μπορώ. Έχω πονοκέφαλο. Έλα τώρα, αφού ξέρω ότι το θέλεις πολύ. Μια εβδομάδα τώρα με κοιτάς και μόνο αυτό έχεις στο μυαλό σου. Δεν θέλω να το κάνεις απολύπηση. Όχι βέβαια. Εγώ απολύπηση. Τι είναι αυτά που λες? Έλα, πάμε πάνω. Δεν μπορώ. Δεν είμαι έτοιμη. Πρέπει να πάω στο φαρμακείο. Δεν σου τα βάφω τα γκρίζα. Να πάω στο κομμωτήριο. Καλημέρα. Πώς πάνε τα κέφια?
Έχει κάτι? Αχ, είναι ακόμα πολύ νευριασμένη. Τι να κάνω, τι να της πάρω κανένα δώρο. Άρη, σταμάτα να ασχολείσαι με την Τεντά, το Σάββατο έχουμε τον καλά. Έχει βάλει στο μάτι μια ατομική σάουνα προσώπου. Μα χάρη σύνελθε επιτέλους, συγκεντρώ σου. Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να βρούμε σκηνογράφο και σκηνοθέτη και ενδυματολόγο. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Σμαράγδα μου, είσαι ιδιοφυΐα. Πρέπει να βρούμε και εκκλησία και κουμπάρο. Μη μιλάς, μη μιλάς, πρέπει να το σκεφτώ. Να πάω εγώ να κοιτάξω για μπομπονιέρες. Στο κάτω-κάτω ποιος είναι αυτός που θα με κρίνει, ε? Τι δεν του άρεσε στην τζαντούλα μου, λες? Όχι, πες μου τι. Εμένα ρωτάς. Σειρά σου. Εμένα με ρωτούσε χθες, όλη μέρα και όλη νύχτα. Μέρι, μην τους δίνεις σημασία, είσαι κούκλα. Φίβο μου, αλήθεια το λες? Ε, ναι. Τι νομίζεις, γιατί έρχονται καθέ λίγο και λιγάκι οι φίλοι μου? Για μένα. Αλήθεια, Διονύση, τ' ακούς? Κάνεις τράψεις την Τετάρτη Δημοτικού. Άκου και τα λόγια ενός άντρα. Πούντος. Εμένα εννοώ. Α, ναι, για λέγε. Κανένας γνήσιος άντρας δεν θα πρόσεχε την τσάντα σου. Αλλά. Εσένα φυσικά. Δεν μου λες, πόσα σου έδωσε ο πατέρας σου για να μου τα πεις αυτά? 10 ευρώ. Κορόιδο πιάστηκε, στην Εβίτα έδωσε 20. Τι! Έτσι γίνεται κανείς αδελφοκτόνος. Μέρι, θέλω να σου προτείνω κάτι. Το Σάββατο, για αυτό το φιλανθρωπικό γκαλά, θα ετοιμάσουμε μια σκηνή από το έργο «Η μικρή μας πόλη». Και θα ήθελα να είσαι εσύ ενδυματολόγος. Τι πράγμα? Α, τι είναι αυτά που λες? Έχεις τρελαθεί. Μην τον ακούσει, έχει βγει. Η Μέρη θα είναι ενδυματολόγος μας. Δεν με νοιάζει τι γράφουν οι άσχετοι στα περιοδικά. Εγώ ξέρω ότι έχεις γούστο στα ρούχα. Λοιπόν, τι λες? Δέχεσαι να αναλάβεις αυτή τη δουλειά? Βέβαια και δέχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δείχνεις τέτοια εμπιστοσύνη. Άρη, δεν είναι σωστό να προσλάβεις τη Μέρη επειδή αισθάνεσαι ενοχές. Ό,τι κατάφερα στη ζωή μου, το κατάφερα χάρη στις ενοχές. Πω πάνω! Να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά? Όχι, να πάρω τηλέφωνο τη γωγό. Κοιτάξτε την. Πετάει από τη χαρά της. Θα κάνει εξαιρετικά κοστούμια, είμαι σίγουρος. Άρη, αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι παίρνεις αποφάσεις με τον κάτω παραγωγό. Δεν σε κατάλαβα. Θα σου εξηγήσω εγώ αργότερα. Αυτή η γυναίκα σε έχει γοητεύσει, ένας Θεός ξέρει γιατί, και επηρεάζει την επαγγελματική σου κρίση. Σμαράγδα, λες βλακίες. Στο κάτω-κάτω δεν πρόκειται να ανεβάσουμε καμιά παράσταση. Μια μικρή 20λεπτή σκηνούλα θα είναι. Θα είναι μαζεμένη όλη η κοσμική Αθήνα. Θα περιμένουμε το δάκτυλο στο σκανδάλι. Να δούνε τι έχουμε ετοιμάσει και θα δούνε τις ενδυματολογικές εμπνεύσεις αυτού του σούργελου. Το θέμα θεωρείται λήξαν, δεν θα το συζητήσω άλλο. Ωραία, λοιπόν, κάνω το μόνο σου. Εγώ αποχωρώ. Hasta la vista, baby. Σμαράγδα. Σμαράγδα, υπερβάλλεις. Θα δεις. Η Μέρη θα κάνει πολύ καλή δουλειά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, το είδα όλο μπροστά μου. Θα κάνω κάτι που θα αφήσει εποχή. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Να ρωτήσω μόνο κάτι διαδικαστικό. Παρακαλώ, ακούω. Όταν λέει το έργο «Η μικρή μας πόλη», σε ποια ακριβώς πόλη αναφέρεται? Στους Γαργαλιάνους. Ευχαριστώ. Πάω για δουλειά. Έρχεται, λέει, η Μπουρίνη. Τελικά δεν το περίμενα να πάρει τόση δημοσιότητα αυτή η εκδήλωση. Θα μου πεις, βέβαια, είναι που γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Κοίτα τι κάνουν οι άνθρωποι για να δουν το όνομά τους γραμμένο σε μια εφημερίδα. Τη σελίδα 32 σε έχει. Α, σε ευχαριστώ. Και όσο σκέφτομαι και το θράσος της Μαράγδας... Κοντή και θρασία. Αυτό ήταν μια ζωή. Να τολμήσει να υπονοήσει ότι έδωσα δουλειά στη Μέρη για προσωπικούς λόγους. Μια που το έφερε κουβέντα, τα κουστούμια τα είδες? Όχι βέβαια, γιατί να τα δω, Διονύση μου. Τα ανέθεσα στον κατάλληλο άνθρωπο και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Τι νομίζεις δηλαδή ότι κάνει ένας παραγωγός? Προσεύχεται ένας δικός του άνθρωπος να έχει φωτογραφίσει τα κουστούμια κρύφα. Και είχα μια αγωνία. Α, τέλεια. Λευκά. Κρού. Όχρες. Μπράβο, μπράβο. Διονύση μου, σε λατρεύω. Από λατρεία χόρτασα. Αύξηση δεν βλέπω. Γεια σας, τι μου κάνετε? Είστε έτοιμοι για δουλειά? Ναι, κάτσε. Πόσο χαίρομαι που θα συνεργαστούμε επιτέλους επαγγελματικά. Ήταν το όνειρό μου. Μα συνεργαζόμαστε ήδη επαγγελματικά εδώ και τόσο καιρό. Καλέ, εννοώ πραγματική δουλειά. Καλά, θέλω να πω χωρίς τα παιδιά. Δεν το σώζεις, προχώρα. Λοιπόν, είναι φοβερό. Χτες διαπίστωσα ότι σε αυτό το έργο, τη μικρή μας πόλη, όλοι οι χαρακτήρες είναι πεθαμένοι και ζούνε σε ένα νεκροταφείο. Εχθές το διαπίστωσες. Ναι, Μέρη μου, κοίταξε. Αυτό είναι το ιδιαίτερο αυτού του έργου. Ναι, αλλά είναι ψυχοπλακωτικό. Εγώ λέω να κάνουμε το καμπαρέ. Όχι.
Οκ. Εσύ είσαι ο παραγωγός, εσύ έχεις το μαχαίρι, εσύ έχεις και το πεπόνι. Λοιπόν, έτοιμοι για δουλειά. Οπ, καλέ, τι είναι αυτό? Το πόδι μου. Ώστε έτσι, ε. Βγάζεις και εσύ το παπούτσιο σου, τον βλέπεις. Σταμάτα. Σταμάτα, καργαλιέμαι. Θα σε καργαλήσω κι εγώ, ε. Έλα, σταμάτα. Σ' αρέσει τώρα, ε. Σ' αρέσει τώρα. Θα τα κάνω πάνω μου. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Γιατί σταμάτησες? Έλα, σου βαρευτούμε τώρα, έχουμε και δουλειά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πώς φαίνεται αυτό? Α, πολύ ωραίο, αλλά να σου πω, επειδή πρόκειται για μια φιλανθρωπική εκδήλωση, μήπως να έβαζες κάτι πιο κλασικό, κάτι σε μαύρο ίσως? Καλέ, δεν είναι για μένα. Με αυτό θα αντίσω τις πεθαμένες. Οι πεθαμένες είναι χλωμές. Θέλουνε χρώμα. Ρώτησα και το θείο μου τον Πελοπίδα. Ενδυματολόγος? Νεκροθάφτης. Μάλιστα. Μέρη, έχω μια απορία. Τι απέγιναν εκείνα τα ρούχα, τα εκρού, τα μπέζ που ήταν απλωμένα πάνω στο κρεβάτι σου? Ποια λες, τα ρούχα της Ναταλίας για το καθαριστήριο? Α, ήταν τα ρούχα της Ναταλίας για το καθαριστήριο! Τα δάχτυλα πάντω στο πόδι σου είναι σφιγμένα. Έπαθες κράμπα? Κάτι έχω πάθει, αλλά φοβάμαι ότι είναι εγκεφαλικό. Κάτσε. Θα σου τρίψω λίγο. Όχι, Μέρη, άφησε το, εντάξει. Πού πήγε η Μέρη? Δεν ξέρω, ίσως τον κήπο, νομίζω. Είναι καλά τώρα, να στο τρίψω και με λίγη λοσιόν. Να φύγω. Όχι βέβαια. Εντάξει Μέρη, εντάξει, αρκετά, σε ευχαριστώ. Φτάνει. Ξέρεις Μέρη, τον άλλο μήνα γίνεται μια φιλανθρωπική εκδήλωση για γεροντοπαλίκαρα. Θέλεις να κάνεις το κουστούμια? Διονύση. Πάω να φέρω μια λεκανίτσα με νεράκι να στο μουλιάσω. Μην κοιτάς έτσι σαν ηλίθιος. Μασάζ μου έκανες στο πόδι. Ναι, είμαι σίγουρος. Ας βλακείς τώρα και πες μου τι θα κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα κοστούμια θα είναι άλλα ντάλλον. Λες τελικά να έχει δίκιο η Σμαράγδα, ε? Λες να παρασύρθηκα όντως από τα συναισθήματά μου για τη Μέρη? Δεν καταλαβαίνω. Σε ποια συναισθήματα αναφέρεσαι? Καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Έλα τώρα. Άνοιξε μου την καρδιά σου. Άνοιξε μου την καρδιά σου να ξαλαφρώσεις. Εντάξει λοιπόν, ίσως να ήρθε ο καιρός να το παραδεχθώ. Ποιο πράγμα? Να, ότι η Μέρη, τέλος πάντων... Δεν άργησα. Τώρα βρήκες να πεις ηλίθεια. Βαρέθηκα με όλες αυτές τις ομιλίες. Και πούς ακόμα. Να δεις τι σε περιμένεις στη συνέχεια. Δύο πορτοκαλάδες παρακαλώ και δύο μπουκαλάκια νερό. Σύνολο 85 ευρώ. Πόσο? Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, για δικό του. Θες να πεις κάτι? Ούτε να το συζητάς, δεν είδες τι ουρά έχεις στην τουαλέτα, με το ζόρι κρατιέμαι. Θα είναι ωραίο αυτό το έργο που θα δούμε. Ναι, πολύ ωραίο. Θα έχει ωραία σκηνικά. Φίβο, κοίτα, να σου πω κάτι για να μαθαίνεις. Σημασία δεν έχει να είναι καλά τα σκηνικά. Σημασία έχει να είναι εμπνευσμένη η σκηνοθεσία. Κατάλαβα. Να πάθανε. Έχεις αγχωθεί, ε? Δεν θα έπρεπε. Όχι βέβαια. Μία απλή εκδήλωση είναι για έναν ιερό σκοπό. Όλοι εδώ μαζευτήκαμε για να βρούμε αυτή τη θεραπεία γιατί... Γιατί είναι αυτή η θεραπεία? Δεν θυμάμαι πια. Έχεις αγχωθεί για τα κοστούμια? Α, το ξέρεις, ε? Φυσικά. Εγώ αντιμετώπισα χιλιάδες προβλήματα. Η πρωταγωνίστρια που είναι υποτίθεται 15 χρονών έχει ένα λαιμό σαν καμιλοπάρδαλη. Ευτυχώς όμως της τον κάλυψα. Της έβαλα μια χρυσή τραχυλιά. Χρυσή τραχυλιά? Ωραία. Να δεις που από αύριο θα είναι μέσα στη μόδα. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Ένα τριπλό ουίσκι σκέτο. Μ' αυτά και με εκείνα δεν σε ευχαρίστησα για την ευκαιρία που μου έδωσες. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να νιώθω ότι πιστεύεις σε μένα. Τι ήταν αυτό? Όχι, για καλή τύχη. Αρχίζει. Πάμε. Πάμε, παιδιά. Επιτέλους ήρθε η μεγάλη στιγμή της Μέρης. Πάμε, γιατί έχω μεγάλη αγωνία. Προχωρήστε εσείς και έρχομαι.
Και δεν μου λες, ρε φίλε, τα πάρεις στα θέατρα, αφήνουν λεφτά. Έτσι κι έτσι. Θα το έχω υπόψη μου, γιατί από αύριο μάλλον θα αρχίσω να ψάχνω για δουλειά. Αρούλη μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή που θα σου κάνω αυτή την ερώτηση τώρα που η καριέρα σου καταστρέφεται. Αλλά για πες μου, παραδέχεσαι τώρα ότι τότε που ανέθεσες τη δουλειά στη Μέρη δεν σκεφτόσουν με τον πάνω παραγωγό? Μπορεί. Μπορεί να έκανα λάθος, αλλά τα κριτήρια ήταν καθαρά επαγγελματικά. Στο κάτω-κάτω στη δουλειά μας, πολλές φορές συνεργάζονται άνδρες με γυναίκες χωρίς να τρέχει απαραίτητα κάτι ερωτικό ανάμεσά τους. Ναι, σοβαρά. Για πες μου ένα παράδειγμα. Α, ο. Ναι. Ναι. Εμείς. Τρίαμβος, τρίαμβος. Τα κοστούμια έκαναν πάταγο. Νομίζεις, έπρεπε να ακούσεις τη πένας που καθόταν από πίσω μου. Μανούλησε, Γιάννα, στα γρήγορα. Κυρία Πακόπουλε, συγχαρητήρια για την παραγωγή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κατά γενική ομολογία, ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Ο κύριος Γεωργουσόπουλος είπε τα καλύτερα. Σοβαρά. Τον ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους σας. Εγώ κυρίως εντυπωσιάστηκα με την πρωτοποριακή άποψη που είχατε για τα κουστούμια. Όλα εμπριμέ. Ναι, 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 πραγματικά. Αυτή τη φορά θέλησα να κάνω κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό. Πώς αισθάνεστε που δώσετε μια καινούρια πνοή σε ένα κλασικό έργο? Να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι τα συγχαρητήρια τα αξίζει μια σπουδαία συνεργάτης μου. Μισό λεπτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Σμαράγδα Πλαπούτα. Σμαράγδα! Ας την Άρη, δεν πειράζει. Κάντε μου ένα κοντινό και θα σας μιλήσω διεξοδικά για αυτό που είδατε. Μπορώ να σου δώσω κι εγώ τα συγχαρητήριά μου? Ευχαριστώ. Πραγματικά έχεις πολύ ταλέντο. Ναι, ναι, γι' αυτό έγινα. Νταντά. Αμάν, ο φωτογράφος από το περιοδικό. Μισό λεπτό. Σμαράγδα, πιάσε. Χαμογελάστε.